Από Ελ Ομονία Γιώργο, 2-0 η ομάδα σας. Πες μας αρχικά πώς είδες το παιχνίδι, αν και μπήκε στους αλλαγή. Εντάξει, πιστεύω ήμασταν καλύτεροι από την Ομονία στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν δίκαιη νίκη, δίκαιο το σκορ. Εντάξει, σημαντικό για μας ήταν οι τρεις βαθμοί για να παίξουμε και λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό κάναμε σήμερα, πιστεύω. Και ευελπιστώ ότι και στη συνέχεια θα παίξουμε ακόμα καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο κύριος Τραμετσάνης, στη διάσκεψη, είχε πει ότι μέσα από τα τελευταία παιχνίδια με ΑΕΛ και Αλκή, είδε σήμερα μια ισορροπία 90 λεπτά, αυτό που ήθελε. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό ήταν στο παιχνίδι. Ήταν μια ομάδα που άρχισε και τέλειωσε το παιχνίδι πολύ ισορροπημένα. Συμφωνήσω απόλυτα. Μακάρι να το κρατήσουμε και στα επόμενα παιχνίδια αυτό και να παίρνουμε αυτό που θέλουμε που είναι βαθμοί. Εσύ πώς νιώθεις πλέον? Εντάξει, όπως λέω κάθε φορά, αυτό που θέλω είναι να βοηθάω την ομάδα, να προκυβώ τα πατήματα μου και να βοηθήσω η ομάδα από μένα και να εκπλώσω τους στόχους μας. Πώς σχολιάζεις ένα τέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και στην Ομόνοια που δείχνει μόνο 5.000 κόσμο? Πραγματικά είναι φλιβερό αυτό και για μας τους ειδικούς ποδοσφαιριστές καθόλου ωραίο. Είμαστε συνηθισμένοι σε γεμάτα γήπεδα με παλμό. Όπου εκεί βγαίνει και περισσότερο ψυχή και βάζει από τους ποδοσφαιριστές όταν έχουν τους οπαδούς τους στο πλάι τους να τους πρόχνουν. Μακάρι να γίνει κάτι, να αλλάξει αυτό το φαινόμενο και να επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα. Άρα Γιώργο, συμμερίζεσαι ότι ήταν ντέρπι, έχουν... Άρα Γιώργο, συμμερίζεται ότι αντέρπι έχουν χάσει πλέον την έγκλη τους, έτσι, στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Εντάξει, γιατί δεν μιλούμε μόνο για τα Απολλωμόνια, υπάρχουν και άλλα αντέρπι. Αλλά για έναν αντέρπι αιωνίου. Είναι θλίβερο πραγματικά αυτό, αν παίρνει μέσα και να νομίζει ότι είναι σαν φιλικό παιχνίδι. Αν εξαιρέσουμε κάποιες στιγμές όπου οι φιλάθλοι μας ξέσπασαν έστω και λίγο στι, ακούγονταν αρκετά. Αλλά θέλουμε ένα γήπεδο γεμάτο. Και ένα σχολείο για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάφο στην επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, από αύριο βλέπουμε την Πάφο, μια πολύ καλή ομάδα. Την αδική πιστεύω βαθμολογία της και θα είμαστε πολύ προσεκτικοί για να πάρουμε το βαθμό.